Ξενοφών Μπρουτζάκη, συγγραφέας, δημοσιογράφος, σήμερα φιλοξενόμενος στο News Hub. Κύριε Μπρουτζάκη, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλώς σας βρήκα, να είστε καλά. Με τα δύο τελευταία σας άρθρα που δημοσιεύσατε στην εφημερίδα Το Μποντίτσι, που είχαν τίτλο Τουρκία, Ρωσία-Τουρκία Προοδευτική Συμμαχία και το αν η Τουρκία ανήκει στην Δύση, θίγεται δύο ζητήματα. Ένα επίκαιρο, για το ρόλο δηλαδή που παίζει στο ελληνικό και στο παγκόσμιο γίγνεσθε η συμμαχία της Τουρκίας και της Ρωσίας. Και το άλλο ζήτημα είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πολλά χρόνια, τον τελευταίο αιώνα θα έλεγα, τις ευρωπαϊκές πολιτικές τάξεις και τις κοινωνίες, γιατί έχει διαμορφώσει πολλά πολιτικά προγράμματα βάσει συμμαχιών και αυτό έχει και μια διακύμανση στην γυριά Ήπειρο. Θα ξεκινήσω από το πρώτο. Ξεκινάτε το άρθρο σας λέγοντας ότι ο Πούτιν έχει πολλούς λόγους να ποντάρει μέσω Τουρκίας στην αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Μεσογείου. Μπορείτε να μας προεκτείνετε αυτή τη σκέψη? Να σας την πω, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν τα ζητήματα αυτά της εξωτερικής πολιτικής, να επισημάνουμε ότι είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα. Δηλαδή κανείς δεν μπορεί... Το ένα αναιρεί το άλλο, έχουν εσωτερικές αντιφάσεις οι οποίες δεν μπορεί να τις κατανοήσει ο κόσμος, πως μπορεί η Τουρκία να είναι ταυτόχρονα μέλος του ΝΑΤΟ και να κάνει με την Ρωσία παιχνίδι, πως μπορεί να έχει μια συμφωνία με το Ισραήλ και ταυτόχρονα και το Ισραήλ να έχει με την Ελλάδα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να ξεκαθαριστούν για να γίνουν κατανοητά. Η βασική μου αρχή είναι ότι εγώ προσεγγίζω αυτά τα θέματα με βάση τα ιστορικά δεδομένα όσο μπορώ να τα γνωρίζω. Η Ρωσία είναι μια χώρα η οποία γοητεύεται από τη Δύση. Η Δύση της ασκεί μια τεράστια γοητεία, εξού και το μίσος που έχει απέναντι στο τέτοιο, γιατί δεν ανήκει στη Δύση. Η Ρωσία δεν είναι δυτική χώρα. Και υπάρχει εδώ ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα της ανάγνωσης των Ρώσων αλλά και άλλων πολιτισμών και στη Μέση Ανατολή και Ισλαμιστικών κρατών της Δύσης απέναντι σε αυτά, που θέλει υποτίθεται να τους μεταδώσει τον δυτικό πολιτισμό κτλ. Αυτό το πράγμα είναι ακατανόητο. Είναι μια λάθος ανάγνωση της Δύσης, η οποία έχουμε δει ιστορικά ότι έχουν δημιουργηθεί πολλές παρεξηγήσεις. Η Ρωσία είναι μια χώρα η οποία είναι κατά βάση ασιατική. Δείτε τα πολιτεύματά της. Έχει γνωρίσει ποτέ η δημοκρατία, έχει δημοκρατική παράδοση η Ρωσία? Από πού? Από την Τσαρική Ρωσία, από τη σταλινική περίοδο και την κομμουνιστική περίοδο, ή μετά την πτώση του κομμουνισμού? Ποτέ η Ρωσία δεν μπορούσε. Αν δείτε, πολύ σημαντική παρατήρηση αυτή. Αυτό είναι αυτό. Ποτέ η Ρωσία δεν... Και ποτέ δεν ήθελε να ανήκει στη Δύση. Εάν δείτε, επιτρέψτε μου να κάνω και μία παρατήρηση μέσα από τη λογοτεχνία. Αν δείτε την υπέροχη κατά τα άλλα λογοτεχνική παράδοση της Ρωσίας στο 19ο αιώνα, τον Πούτιν, τον Ντοστογεύσκη, τον Γκόρκι, ένα σώρο σπουδαίους τώρα, εκτός από τον Τουργένιεφ, ο οποίος ήταν δυτικόφιλος, όλοι οι άλλοι είναι σλαβόφιλοι φανατικοί και εναντίον της Ελλάδος. Εδώ τώρα έχουμε ένα δεύτερο μπέρδεμα, πώς συγχρονίζεται η Ελλάδα με τη Ρωσία που υπάρχει υποτίθεται μία σχέση φιλίας και τα λοιπά. Αυτά είναι μπούρδες, αλλά μπορούμε να το ερμηνεύσουμε, δεν είναι τις παρούσεις. Το ζήτημα είναι ότι αναφερόμαστε πρέπει να γίνεται όταν ξεχωρίζουμε τους πολιτισμούς. Δεν τους ξεχωρίζουμε αξιολογικά. Ότι αξιολογικά με ποια κλίμακα. Με την κλίμακα ότι είναι ανώτερος ή κατώτερος ή τίποτα. Απλώς είναι διαφορετικοί. Αυτοί οι οποίοι λοιπόν υποστηρίζουν τη διαφορετικότητα, στην ουσία δεν υποστηρίζουν τη διαφορετικότητα. Δηλαδή πρέπει να αποδεχτούν ότι η Ρωσία δεν μπορεί να έχει δημοκρατικό πολίτευμα. Δεν έχει παράδοση. Ναι. Δεν είναι εύκολο πολίτευμα. Ναι. Δεν έχει παράδοση. Άρα λοιπόν η Ρωσία πάντα ήταν απέναντι στη Δύση. Και μάλιστα
ένα δίλεμμα. Κοιτάξτε τώρα ποιος είναι. Ο λόγος του Ερντογάν στην Τουρκία είναι αντιδυτικός. Ο λόγος του Πούτιν είναι αντιδυτικός. Όλων των αυταρχικών καθεστώτων είναι αντιδυτικό. Αντιδυτικό τι σημαίνει στην ουσία? Δεν είναι, εκτός από τα οικονομικά, τα οποία πάντα παίζουν πρωτεύοντα ρόλο κτλ. Αλλά δεν καθορίζουν. Επίσης είναι μια λάθος ανάγνωση της ιστορίας η στενά μαρξιστική αντίληψη της οικονομίας. Είναι ο τρόπος ζωής, ο τρόπος ο οποίος αντιλαμβάνονται τον κόσμο οι άνθρωποι. Θα μιλήσουμε, κύριε Μπουρτζάκη, θα μιλήσουμε και λίγο εκτενέστερα για τα θέματα της Τουρκίας στη συνέχεια της κουβέντας μας. Ναι. Θα ήθελα όμως να μας πείτε στο κείμενό σας, εντοπίζετε ότι υπάρχει μια νοσηρή, έτσι όπως τη χαρακτηρίζετε, μειοψηφία στη χώρα, που θεωρεί ότι υπεύθυνο για όλα τα δεινά είναι το ΝΑΤΟ. Και χαρακτηρίζεται ότι διακατέχεται από ένα τυφλό ιδεολογικό ίσως. Ναι. Και θέλω να μας πείτε ποια είναι αυτή η μειοψηφία, πώς το πλαισιώνεται αυτό. Θα σας εξηγήσω κάτι. Και εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Η Ελλάδα είναι δυτική χώρα. Έχει φτιαχτεί από τη Δύση, μας αρέσει, δεν μας αρέσει κτλ. Η Δύση εκτίμησε τον ελληνικό πολιτισμό, δεν τον εκτίμησε κανένας άλλος. Τον ελληνικό πολιτισμό τον ενστερνίστηκε και τον υπερασπίστηκε και τις αξίες του ανέδειξε και υπερασπίστηκε στα πανεπιστήμια του, στις κοινωνίες, στον τρόπο ζωής, στην επανάσταση, στην τέτοια. Πάντα δεν υπάρχει ιδεολογία, υπάρχει και το συμφέρον κτλ. Αλλά κυρίως ο τρόπος ζωής, η νοοτροπία, αυτό που λέμε ο αξιακός κώδικας των ιδεών και τον τρόπο τον οποίο αντιλαμβάνεται τον κόσμο, είναι δυτικός. Η Ελλάδα λοιπόν είναι ένα δυτικό, είναι μία χώρα η οποία ανήκει στη Δύση στην κυριολεξία. Με αυτό το πράγμα με τα πολιτευτικά παίξαν οι κυβερνήσεις πάρα πολύ. Ανήκουμε, δεν ανήκουμε, τι κάνουμε, τι δεν δείξουμε και δώσαμε ένα πρόσημο πολιτικό το οποίο είναι κενό περιεχομένου. Η Ελλάδα ιστορικά ανήκει στη Δύση. Τελεία και παύλα. Άρα τα συμφέροντα της Ελλάδας είναι με το ΝΑΤΟ. Είτε μας αρέσει το ΝΑΤΟ είτε δεν μας αρέσει, είτε πιάνουμε και λέμε τώρα το ΝΑΤΟ τι έκανε τότε, τι έκανε εκεί, ό,τι και να έκανε το ΝΑΤΟ, πρέπει να σκεφτόμαστε και το αντίστροφο από ό,τι με ρωτήσατε. Για φανταστείτε την Ελλάδα έξω από το ΝΑΤΟ. Από το 1952. Ναι, δεν υπάρχουν θα ήταν πολλές όπως επιλογές. Είναι σήμερα. Όχι, δεν υπάρχουν επιλογές πολλές. Δεν υπάρχουν. Όχι, δεν είναι θέμα επιλογές. Δεν είναι ιδεολογικό θέμα. Πέστε μου κάτι. Εάν η Ελλάδα δεν ήταν στο ΝΑΤΟ από το 1952. Εγώ το λέω από πλευράς, κύριε Μπουρτζάκη, εγώ το θέτω από πλευράς συμμαχίας, όχι ιδεολογικό. Δηλαδή θα πρέπει να είναι στο Ανατολικό Μπλοκ μέρος του Σοβιετικού Έχει κορμού. Έχει αυτή την ιστορία αυτή. Η απάντηση λοιπόν, αυτή η απάντηση, κύριε Δαμοπολίτη, έχει λυθεί από την ιστορία. Δεν έχει λυθεί ούτε από εσάς ούτε από μένα. Ναι, συμφωνούμε. Έχει λυθεί από την ιστορία. Έχει τελειώσει δηλαδή αυτό το πράγμα. Ανήκουμε στη Δύση και τα συμφέροντά μας ταυτίζονται με τον άνθρωπο. Ακόμα και όταν αισθανόμαστε ότι αδικούμεθα από τον ΝΑΤΟ και τα λοιπά, αυτό και πάλι είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή που έχουμε εμείς ως χώρα. Εγώ ήθελα να εντοπίσω μερικά... Αυτό που με ρωτήσατε όμως στην ουσία είναι ότι το για ΝΑΤΟ... Η νοσηρή μειοψηφία η οποία κάνει το ΝΑΤΟ είναι αυτοί οι οποίοι κατηγορούσαν, ας το πούμε για να καταλάβουμε σχηματικά, τη δεξιά ότι είναι προδοτική και ότι είναι μειοδοτική απέναντι στους Αμερικάνους και απέναντι στη Δύση και απέναντι στην Ευρωπαία, και ο Ευρωπαίος ήταν πράκτορες των Ρώσων, των ρωσικών συμφερόντων. Δεν υπάρχει πιο ξενόδουλο κόμμα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Μιλάμε για ξενόδουλο κόμμα. Είναι ένα κόμμα το οποίο από το 1918 που ιδρύθηκε ο ΣΕΚΕ και μέχρι σήμερα, μέχρι και την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, εξυπηρετούσε κανονικότατα και με τον νόμο τα συμφέροντα της Ρωσίας. Ήταν η ρωσική φωνή μέσα στην ελληνική κοινωνία και στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτό το πράγμα το έχουμε πληρώσει πανάκριβα. Το έχουμε πληρώσει πανάκριβα και όχι μόνο με οικονομικούς όρους, με όρους καθυστέρησης, δηλαδή γίνονται 100 έργα, 100 όχι και τα 100 είναι κακά τα έργα. Ναι, εγώ βέβαια... Αλλά και με αίμα.
με τις εμφυλίους και με όλα αυτά. Τι θέλαμε να γίνει, δηλαδή αυτό το πράγμα πια με τον εμφύλιο που έχουν μπερδευτεί, τι ήταν. Ήταν ή θα πηγαίναμε με τον Στάλιν ή θα πηγαίναμε με τη Δύση. Τι ήταν καλύτερο, τι αποδείχθηκε ότι ήταν καλύτερο. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Δηλαδή χάσαμε εθνικά που δεν πήγαμε με τον Στάλιν. Δίνει την απάντηση, αλλά εδώ υπάρχει και ο αντίλογος. Τέλος πάντων, εμείς δεν είμαστε γι' αυτό. Ήθελα να εντοπίσω μερικά σημεία σε αυτό που λέτε, ότι αυτή η μειοψηφία, ενώ επαναστατεί, ας πούμε, για ψήλου πείδημα, γιατί εγώ θα το πάω και σε το διευρύνω, ας πούμε, έτσι όπως το βλέπω στο κείμενό σας, και σε επίπεδο κοινωνικό, δηλαδή αυτή η μειοψηφία, ενώ για ψήλου πείδημα, για ψήλου πείδημα κάνει επαναστάσεις σε μεγάλες και μικρές κλίμακες. Για τις γυναίκες, ας πούμε, που σφάζονται στο Ιράν, δεν λέει τίποτα. Για τους σωματικούς στάφους στην Ουκρανία, αυτό, ναι, δεν λέει τίποτα. Αυτό. Και το χειρότερο, ναι, αυτό που παρατηρώ, ας πούμε, είναι ότι υπονομεύουν κάθε προσπάθεια αμυντικής θωράκης της χώρας, έτσι όπως το προσεγγίζεται, και ας πούμε και στο μεταναστευτικό ζητούν να πέσει, ας πούμε, ο φράκτης του, να γκρεμιστεί ο φράκτης του Εύρου. Μα το λένε επίσημα το ζήτημα. Δεν είναι ότι κάνουμε λέω προσωπικές απόψεις. Βγαίνουν και λένε κανονικά. Ο Βαρουφάκης, ας πούμε, κατακαίνει το ελληνικό ναυτικό, το ελληνικό και ναυτικό, το ελληνικό λιμενικό, και λέει ότι το ελληνικό λιμενικό πνίγει τους μετανάστες. Και πρέπει να το κοιτάξουμε. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πάρα πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τα αξιόλογα αυτά παιδιά τα οποία εκπροσωπούν την Ελλάδα στο Ευρωκοινοβούλιο, κάνουν ερωτήσεις συνέχεια, οι οποίες λένε ότι, και δεν λένε πράγματα, λένε ψεύδι, λένε πράγματα τα οποία ισχυρίζεται η τουρκική προπαγάνδα. Προσέξτε τώρα, εδώ είναι πολύ σοβαρό. Και εδώ κοιμάμαστε τον ύπνο του δικαίου. Ο άλλος βγαίνει και λέει ότι σκοτώνουμε παιδάκια. Και αποδεικνύεται ότι δεν σκοτώνουμε παιδάκια. Μιλάτε για την υπόθεση των 38 στον Εύρο και τη Μαρία η οποία δεν υπήρχε. Μιλάω και τη Μαρία, εκείνη ένα παιδάκι το οποίο βρέθηκε νεκρό και δεν υπήρχε. Ναι. Αυτό εκτέθηκε ανεπανόρθωτα όλο το πλέγμα των ανθρώπων που είχαν υποστήριξει την άποψη. Αυτό, γιατί είδατε κανέναν να βγει και να ζητήσει γνώμη από αυτό τον άθλιο ΣΥΡΙΖΑ? Είδατε κανέναν να βγει και να ζητήσει γνώμη? Να κατηγορούν την πατρίδα. Πώς θα ακουστεί αυτό και γίνεται ανεκτό? Πού έχει ξανακουστεί αυτό και γίνεται ανεκτό? Δεν μου είναι αδιανόητο. Μεταφέρουν στην Ευρώπη μια εικόνα της Ελλάδος, λες και η Ελλάδα είναι στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ποιοι? Οι οπαδοί του Στάλιν. Κύριε Μπροζάκη, του πιο ολοκληρωτικού καθεστώτος που γνώρισε η ανθρωπότητα. Οφείλω να σημειώσω ότι αν δεν προερχόσασταν από την αριστερά, εύκολα θα μπορούσατε να δεχτείτε κατηγορίες για το αντίθετο. Και τώρα τελειώσαν αυτά. Τελειώσαν αυτά, κύριε Δαμοβολίτη. Τέλειωσε αυτό το παραμύθι. Λοιπόν, αυτό το παραμύθι το πούλησε πάρα πολύ τέτοιο η αριστερά. Η αριστερά έχει τελειώσει από την ιστορία. Είναι μια ξεπερασμένη και παροχημένη ιδεολογία η οποία απέτυχε εις βάρος της ανθρωπότητας, προσφέροντας μόνο θλίψη, πόνο και καταστροφές, και αυτά τα στερεότυπα τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε, ζητήματα τα οποία είναι πραγματικά με ιδεολογικούς όρους, όχι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί πια. Δηλαδή μιλάμε τώρα για κατάφορη παραβίαση του ορθολογισμού. Κύριε Μπουρζάκη, και κατάφορη παραβίαση του ορθολογισμού. Δηλαδή, τι έχουν προσφέρει αυτοί? Για πέστε μου. Ναι, μισό λεπτό. Να συνεχίσω μόνο ότι μπορείτε να μην φύγουμε από το θέμα. Εγώ ήθελα να κλείσουμε τώρα προς το κλείσιμο. Να πούμε και τη λόγια για το επόμενο κείμενο το οποίο δημοσιεύσετε με τίτλο «Αν η Τουρκία ανήκει στην Δύση». Ναι. Να εστιάσουμε. Δηλαδή, μπορεί να υπάρξει πεδίο συνεννόησης με ένα κράτος που ιδεολογικά και πολιτισμικά επιτίθεται, έτσι όπως λέτε χαρακτηριστικά, ευθέως κατά του δυτικού κόσμου και κατά των θεμελιωδών αξιών του ευρωπαϊκού πολιτισμού? Γιατί στο κείμενο σας το πιάνετε σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο πολιτικό. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα με την Τουρκία, είναι πολύ ζώρικο το πράγμα. Πρώτα πρέπει να καταλάβουμε, πιστεύω, πρέπει να γίνει κατανοητό το μας συμφέρον. Δηλαδή, να συγκροτηθεί τι θέλουμε εμείς. Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε. Και,
και αμυνόμαστε. Από εκεί και πέρα πρέπει να καθορίσουμε εμείς τι ακριβώς θεωρούμε εθνικό συμφέρον. Τι διαπραγματευόμαστε με τους Τούρκους. Τι σημαίνει Χάγη. Μιλάνε για τη Χάγη πολύ. Εγώ τα ακούω όλες τις απόψεις και από πολύ σοβαρούς ανθρώπους. Ωστόσο, στα εθνικά ζητήματα, άμα πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός και να είσαι προβληματικός. Πάμε στη Χάγη. Και το λύνει η Χάγη. Και λύνει, η διαδικασία είναι 70-30 υπέρ της Τουρκίας. Θα γίνει αποδεκτό από την ελληνική κοινωνία αυτό. Ή θα αρχίσουν και θα λέμε είναι προδότες, είναι το ένα, είναι το άλλο. Δηλαδή, τι σας λέω. Εγώ δεν σας λέω ούτε ότι είμαι υπέρ, ούτε ότι είμαι κατά. Πρέπει να ορίσουμε τι ακριβώς. Η Τουρκία είναι ένα κράτος το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει έξω από τη Δύση. Άρα πρέπει κάποια στιγμή, και αυτό δεν αφορά εμάς, αλλά ένα κομμάτι της πολιτικής μας θα μπορούσε να είναι ενδεχομένως να καταλάβει η Δύση ότι η Τουρκία έχει περισσότερο ανάγκη τη Δύση από ότι η Δύση την Τουρκία. Αυτό δηλαδή το οποίο διαλαλεί συνέχεια ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν τους λέει εγώ είμαι εδώ μια υπερδύναμη περιφερειακή, μια δύναμη περιφερειακή πολύ μεγάλη που όντως να αναγνωρίσουμε είναι 80 εκατομμύρια, έχει βιομηχανίες, έχει στρατιωτική ισχύ και κυρίως έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα που δεν έχουμε εμείς απέναντι σε εμάς όσον αφορά την προβολή ισχύως. Πολεμάνε. Η Τουρκία πολεμάει. Η Τουρκία πολεμάει στην Λιβύη, πολεμάει στη Συρία, πολεμάει στο Αζερβαϊτζάν, πολεμάει κάτω στην Αφρική. Έχει στρατιώτες που τους στέλνει στον πόλεμο. Εμάς αυτό το πράγμα. Και ένα μόνιμο πόλεμο με το Αντάρτικο το Κουρδικό. Και ένα μόνιμο πόλεμο με τους Κούρδους το οποίο είναι ανοιχτό. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα πρέπει να σταθμιστεί αναλόγως. Επειδή όμως, κύριε Μπουζάκη, ένας λαός ο οποίος μπορεί να βγει οποιαδήποτε κυβέρνηση ελληνική και να πει ξέρετε τα συμφέροντά μας που είναι στη Λιβύη με το Τουρκ και τα λοιπά είναι να στείλουμε ένα απόσπασμα στρατιωτικό να αντιταχθεί να υπερασπίσει τα συμφέροντά μας που έχουμε στη Λιβύη. Πώς θα γινόταν αυτό. Θα έπεφτε τις επόμενες 24 ώρες θα είχε πέσει η κυβέρνηση. Να συμφωνούμε σε καμία περίπτωση. Εδώ όμως επειδή μιλάμε για Ευρώπη. Άρα έχουμε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Η Ευρώπη επίσης πρέπει να καθορίσουμε και το εξής. Τι λέμε όταν εννοούμε αν ανήκει ή αν δεν ανήκει. Σαφώς δεν ανήκει. Ιστορικά δεν ανήκει, ούτε ποτέ πρόκειται να ανήκει. Η Τουρκία είναι ασιατικό κράτος. Είναι ένα κράτος που κατά την άποψή μου και τα λοιπά ούτε πολιτισμό έχει, ούτε άφησε στο πέρασμά της μια αιμάτινη κοιλίδα έχει αφήσει, τίποτα άλλο. Όπου και αν σκάψεις στο τουρκικό έδαφος, στην τουρκική επικράτεια αυτή και τα λοιπά, θα δεις από κάτω, αν το δούμε ρομαντικά τώρα μιλάμε έτσι, θα δεις από κάτω ελληνικά ερείπια και ελληνικό πολιτισμό. Από εκεί και πέρα όμως η Τουρκία είναι ένα κράτος το οποίο είτε είναι κοσμικό είτε είναι ισλαμικό για την Ελλάδα θα είναι μια μόνιμη απειλή. Δεν υπάρχει λοιπόν καλύτερα ή χειρότερα. Η Τουρκία θα είναι μια μόνιμη απειλή. Άρα πάνω σε αυτό πρέπει και εμείς να οικοδομήσουμε μια εθνική πολιτική η οποία να έχει βάθος. Όχι να μεταθέτει το πρόβλημα. Τι κάνουμε εμείς, μεταθέτουμε το πρόβλημα από κυβέρνηση σε κυβέρνηση, γιατί και υπάρχει και ένα άλλο. Συνηθίζουμε να τα ρίχνουμε όλα στους πολιτικούς. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, πολλοί πολιτικοί προσπαθούν να πούν την αλήθεια και τρώνε το κεφάλι τους. Κύριε Μπουζάκη, επειδή μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή ο τίτλος του κειμένου σας τα απαριθμεί, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος να τα αναλύσουμε όλα, θα κλείσω μια τελευταία ερώτηση. Αυτή τη στιγμή, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως στο μεταναστευτικό, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να αντιληφθεί μέσω των οργάνων της, αλλά και σε επίπεδο κοινωνιών, τους κινδύνους της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού από την Τουρκία. Πλέον το μεταναστευτικό διαμορφώνει την ατζέντα σε πολλά πολιτικά κόμματα, ας πούμε, στην Ευρώπη.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια αντίφαση. Από τη μία έχει αυτές τις διακηρύξεις τις περίεργες περί ελευθεριών και τα λοιπά των δικαιωμάτων των μεταναστών το ένα το άλλο και από εκεί και από την άλλη δεν βλέπει ότι γίνεται μια εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ορών όχι μόνο από την οποία μάλιστα ο Ερντογάν την είπε και φανερά. Είπε ότι το είπε στο Μακρόν, ότι θα γεμίσουμε Ισλαμιστές την Ευρώπη και θα καταλάβουμε την Ευρώπη μέσα από τη μετανάστευση. Ήδη υπάρχει 20 Νομίζω ότι είναι και πιο παλιό όπως αυτό το δόγμα, είναι το δόγμα Οζάλ. Αυτό είναι πολύ παλιό, αυτό είναι πολύ παλιότερο. Σας λέω τώρα ότι το λέει φανερά όχι στην Ελλάδα, στο Μακρόν. Ο οποίος έχει πρόβλημα τεράστιο στην Γαλλία. Πρέπει να γίνει μια νομοθετική και ιδεολογική αναδίπλωση της Ευρώπης για να το ξανασκεφτεί αυτό το πράγμα. Από την άλλη, μετά την επίθεση που δεχτήκαμε το 2020 στον Εύρο, νομίζω ότι η Ευρώπη έστρεψε το μάτι της στην Ελλάδα. Δηλαδή αναγνώρισε το ρόλο της, τα δίκαια της εν πάση περιπτώσει όσον αφορά τη θέση της, τη γεωγραφική της Ελλάδας, η οποία είναι χώρα υποδοχής. Έδωσε και μια βοήθεια με τη Frontex, αλλά κυρίως ήταν νομίζω πολύ καλή η κίνηση του Μητσοτάκη τότε που πήγε και έφερε τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο της μάχης και τότε με τα μάτια τους. Αυτό νομίζω ότι ήταν καθοριστικό, κατά την άποψή μου. Ήταν σωστή κίνηση, κατά την άποψή μου. Πάντως, επειδή μιλάμε και για το έλλειμμα της αντιπολίτευσης, έτσι όπως το παρουσιάζεται στο θέμα αυτό, και η πολιτική μηταράκι στα νησιά με το, να διαμορφώσει εκεί ολόκληρες πολιτείες από μετανάστες που ενδεχομένως έχουν μια σειρά κινδύνων. Έχετε μεγάλο δίκιο, αλλά αυτό τώρα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνη της Ελλάδα. Πιστεύετε εσείς ή πιστεύει κανένας ότι είναι θέμα της Ελλάδας πλέον αυτό το πράγμα? Όχι, σίγουρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει η Ελλάδα πρέπει να στρέψει την πολιτική της προς αυτή την κατεύθυνση, προσπαθώντας να πείσει τις μεγάλες λεγόμενες δυνάμεις της Δύσης ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Κοιτάξτε να δείτε, η Δύση, όταν λέμε Δύση, δεν λέμε ένα πράγμα το οποίο είναι απαστράπτον και έχει πολλά προβλήματα, έχει πολλές αντιφάσεις, αλλά δεν, παρόλα αυτά παραμένει ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο. Με όλες τις τρεβλώσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παίρνει, ότι είναι υπεράνω κριτικής και ότι δεν παίρνει βελτιώσεις. Δεν επιδέχεται βελτιώσεων. Επιδέχεται πολλών βελτιώσεων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν πρέπει η Ελλάδα πάντα να προσπαθεί να εναρμονίζει τα εθνικά συμφέροντα να βρίσκει εκείνα τα σημεία που ταυτίζονται τα συμφέροντα τα εθνικά μας με τα συμφέροντα της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αμερικής και να στρέφει μέσα από ένα άλλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, μην πηγαίνεις και λες βοήθησέ με. Γιατί αυτό είναι λίγο δύσκολο στη διπλωματία, δεν σημαίνει τίποτα. Βοηθήστε με επειδή έχω δίκιο. Αν όμως συνδυάσεις ότι προσέξτε, εάν δεν με βοηθήσετε, θα έχετε βλάβη κι εσείς. Τότε αλλάζει το θέμα. Αυτή πρέπει να είναι η πολιτική μας και γενικότερα στην εξωτερική πολιτική. Δηλαδή πρέπει το συμφέρον το δικό μας να βρίσκουμε ένα αντίστοιχο σημείο που να κάνουμε τους ξένους να ενδιαφέρονται και αυτοί γιατί έχουν συμφέρον να λυθεί υπέρ μας τα προβλήματα. Μάλιστα. Κύριε Μπουρτζάκη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Newscast.
και θα αφιερώσουμε άλλη μια εκπομπή, γιατί τα ερωτήματα είναι πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και εγώ ευχαριστώ.